Ακρίβεια, μισθή και συντάξει συνθέτουν το σκηνικό της καθημερινότητας του κάθε πολίτη και βέβαια εν ώψη των εορτών του Πάσχα, ο προβληματισμός και οι ανάγκες μεγαλώνουν. Κοντά μας για τα θέματα αυτά και της οικονομίας αλλά και της καθημερινότητας γενικότερα είναι ο δημοσιογράφος ο κύριος Χρήστος Μέγας, τον οποίον και ευχαριστούμε για την παρουσία του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Καλησπέρα σας, κύριε Μέγα. Δικιά μου χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Την καλησπέρα μου στις τηλεθεάτρες, στους τηλεθεατές. Πολύ ωραίο στούντιο. Χαίρομαι για αυτή τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε και από κοντά στο καινούργιο μας στούντιο να σας έχουμε και να συνομιλήσουμε. Για μια πιο ζωντανή κουβέντα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κύριε Μέγα, αυτή τη φορά θέλω να επικεντρωθούμε στις ανάγκες της οικογένειας καθώς έρχεται Πάσχα. Και το πρώτο βεβαίως που απασχολεί την ελληνική οικογένεια είναι, όπως είπα και λίγο πριν, η ακρίβεια. Τι γίνεται με το θέμα αυτό? Νομίζω ότι υπάρχει νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν η Βουβή Εβδομάδα. Ξέρετε, πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη λέμε εμείς οι χριστιανοί, τη λέμε Βουβή Εβδομάδα. Τώρα νομίζω ότι έχουμε ένα 20ήμερο το μήνα, το οποίο είναι βουβό. Τα χρήματα φτάνουν για το πρώτο 10ήμερο και μετά εξαντλούνται. Έτσι. Το πρόβλημα της ακρίβειας είναι μία φορά έχουμε τα καύσιμα. Όταν τελειώνουμε τα καύσιμα και λέμε το ρυθμίσαμε το θέμα ή εν πάση περιπτώσει με το φυσικό αέριο κάτι έγινε στην Ουκρανία και υπάρχει καλύτερη ροή τώρα μετά το ξέσπασμα του πολέμου, μετά αυξάνεται το ελαιόλαδο γιατί έχουμε καρπία. Αφού τελειώνει το ελαιόλαδο αρχίζει ακριβένει πάλι το ρεύμα και λέμε γιατί ακριβένει το ρεύμα αφού είναι φυσική η ροή του φυσικού αέριου. Από τις χώρες παραγωγής, λέει, ξεχάσαμε, λέει, υπάρχουν κάποιοι κακοπληρωτές και ο ΔΔΕ πρέπει να βάλει κάποιο πέναλτι παραπάνω. Έχουμε λοιπόν τον Απρίλιο πιο ακριβό ρεύμα. Μόνο εμείς από όλον τον κόσμο στην Ελλάδα εν σχέση με τον Μάρτιο. Αυτό δεν είναι λογικό. Και άμα τελειώσει όλο αυτό, θα έρθει η ακρίβεια των υπηρεσιών. Γιατί κυρία Ευαγγελίου, αν το δείτε τώρα, έχουν μπουμπουκιάσει οι ελές. Οι πορτοκαλιές πάνε πολύ καλά. Ελπίζουμε σε μια καλή παραγωγή φέτος. Ενδεχομένως θα υποχωρήσουν λίγο οι τιμές στο λάδι και στα άλλα τρόφιμα. Εν τούτης, το πρόβλημα παραμένει πάρα πολύ έντονο στις τιμές στις υπηρεσίες. Έχουμε μεγάλη ακρίβεια σε ό,τι σερβίρεται. Είναι πολύ δύσκολο σε όλους εμάς να βγούμε να πιούμε ένα κρασί, το οποίο είναι μια η λαϊκή εκτόνωση του κόσμου. Πόσο μάλιστα να πάμε διακοπές. Άρα τα χρήματα φτάνουν ελάχιστα. Για τις πρώτες 10 ημέρες η ακρίβεια έχει σχέση και με το κράτος, γιατί όταν το κράτος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, η εφορία κρατάει το ΦΠΑ στο 24% και τα προϊόντα συνεχώς ακριβαίνουν, το 24% λειτουργεί πολλαπλασιαστικά πάνω στα ακριβότερα αγαθά και έτσι μας ξεζουμίζουν. Έχουμε για την άλλη πλευρά χαμηλούς μισθούς, κακοπληρωμένους εργαζόμενους, δεν καταβάλλονται κανονικά οι αποδοχές, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η κρίση και η κρίση προοπτικής. Και έρχεται το Πάσχα, και ο οποίο μοιάζει ένα βουβό Πάσχα με το αρνάκι που ενδεχομένως θα φτάσει στα 14 ευρώ το κιλό και θα φτάσει τόσο, γιατί πέρυσι, κυρία Ευαγγελίου, επειδή ήταν σχετικά ακριβό το αρνί για τον καταναλωτή, οι φωστήρες της κυβέρνησης επέτρεψαν αθρώες εισαγωγές από τη Ρουμανία, από τη Βουλγαρία, το οποίο κάτι σχεδιάζουν να κάνουν και φέτος. Με αποτέλεσμα, τα σούπερ μάρκετ βάλαν το αρνί στο καλάθι της νοικοκυράς πέρυσι, αν θυμάστε. Τα σούπερ μάρκετ συμπιέσαν τις τιμές, οι κτηνοτρόφοι πούλησαν χαμηλά, χάσανε και λένε δεν συμφέρει να έχουμε πρόβατα, δεν συμφέρει να έχουμε κατσίκια, τα πουλήσαν και έτσι δεν έχουμε φέτος κατσίκια, είναι και αργά το Πάσχα, παίρνει και αυτό το ρόλο, θα είναι ακριβό το αρνί και το κατσίκι, θα είναι ακριβά όλα τα άλλα τα τρόφιμα, με αποτέλεσμα να κάνουν εισαγωγές, θα φάμε ρουμάνικο αρνί, ελληνοποιημένο, θα έρθει σε πλατφόρμες σε καρότσες από το εξωτερικό, θα το σφάξουν εδώ πέρα και θα τα πάρουμε πανάκριβα και σαν ελληνικά. Ωραία. Δεν προστατεύεται η ελληνική παραγωγή, καταστρέφεται τώρα, ο κοινοτόπος. Επειδή μένουμε όμως περισσότερο στο Πάσχα, να επικεντρωθούμε λίγο ξανά εκεί, κύριε Μέγα. Είπαμε ότι για πολλούς μάλλον και το φετινό το Πάσχα θα είναι απαγορευτική η τιμή και του αρνιού και του κατσικιού, άρα δεν θα μπορέσουν να το αγοράσουν. Υπάρχει και αναμένεται, αν θέλετε, κάποια ενίσχυση για τα φτωχά νοικοκυριά? Φέτος όχι.
Και ο Πρωθυπουργός το ξεκαθάρισε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κωστής Χατζηδάκης, λέει ότι δεν θα δώσουμε φέτος. Θέλουμε να έχουμε πλεονάσματα, θέλουμε να έχουμε μαξιλάρι, γιατί δεν ξέρουμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Κατά συνέπεια, θα δούμε αυτό πώς θα λειτουργήσει. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ την αγορά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με ελάχιστα χρήματα, κυρίως οι άνεργοι, αυτοί που δουλεύουν τετράωρα και εξάωρα και πληρώνονται με ελάχιστα χρήματα. Mm-hmm. Πολλοί εργοδότες δυστυχώς δεν καταβάλουν και το δώρο, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Κατά συνέπεια, φοβάμαι ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο Πάσχα, και επειδή έρχονται και εκλογές, θα είναι η πρώτη φορά που τα τελευταία 5 χρόνια θα γίνουν εκλογές χωρίς επίδομα. Ο κόσμος, δηλαδή, όταν έχεις καταργήσει το ΕΚΑΣ, αυτό όχι τώρα, είναι από το 16-18 που καταργήθηκε το ΕΚΑΣ, στο χαμηλό συνταξιούχο. Όταν ο άνεργος παίρνει 400-470 ευρώ επίδομα, όταν τα παίρνει, γιατί μόνο ένας στους 10 λαμβάνει επίδομα ανεργίας, mm-hmm. νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν γίνεται Πάσχα μόνο με το κοινωνικό παντοπολείο, μόνο με το κοτόπουλο που θα δώσει ο Δήμος ή η Εκκλησία. Επειδή αναφέρεται όμως και τους μισθωτούς και τις συντάξεις, την επόμενη Τετάρτη στις 17 Απριλίου γίνεται μία δίκη στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο για τα δώρα. Το αναφέρατε λίγο πριν. Εκεί τι γίνεται, κύριε Μέγα? Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια δικαστική απόφαση του Συμβούλου της Επικράτειας από το 2015-16 που έχει πει ότι πρέπει να δοθούν τα δώρα τουλάχιστον για το 11μηνο Ιουνίου 2015, Μαΐου 2016. Αυτά δεν τα έχει δώσει η κυβέρνηση και λέει, άμα θέλει να τα δώσετε, παρότι είχε δεσμευτεί, παρότι είχε παροτρύνει τους συνταξιούχους να μην προσφεύγουν στη δικαιοσύνη και γεμίζουν τα πινάκια, τα δικαστικά πινάκια, και υπάρχει καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, θα το δώσουμε εμείς τα χρήματα, λέει. Άμα το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίσει να δοθούν, θα δοθούν. Τελικά, όχι μόνο δεν τα δώσανε μετά την απόφαση, την οριστική απόφαση του 2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά αργότερα, το Φεβρουάριο του 20, έφερε ένα νόμο ο τότε Υπουργός Εργασίας, ο Γιάννης Βρούτσης, και λέει ότι πρέπει να κάνετε αγωγές, και αγωγές θα κάνετε μέχρι 30 Ιουνίου του 2020. Μετά από αυτό δεν μπορείτε να κάνετε αγωγές. Με αποτέλεσμα, πολλοί να μην προλάβαν να κάνουν αγωγές, αλλά και αυτοί που κάνουν αγωγές δεν έχουν εκδικαστεί ακόμη. Και έρχεται τώρα ο Άριος Πάγος και λέει ότι δεν πρέπει να δοθούν τα δώρα στις επικουρικές. Δηλαδή, έχουμε διχογνωμία Αρίου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας. Και όταν υπάρχει διχογνωμία μεταξύ δύο ανωτέρων ανωτάτων δικαστηρίων, παραπέμπεται στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Αυτή η δίκη θα γίνει λοιπόν στις 17 Απριλίου. Υπάρχει και η απεργία των συνδικάτων για τις αυξήσεις και των συνταξιούχων, τα συλλαλητήρια για τα δώρα. Νομίζω ότι είναι μια ακόμη μάχη για τα δώρα. Για τις κύριες συντάξεις, για τα αναδρομικά του 2010-2011, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει όμως για τις διορθώσεις στις επικουρικές συντάξεις, όπως αρχικά είχε πει το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν το εφάρμοσε η κυβέρνηση, δεν περιλαμβανόταν στο νόμο Βρούτση του 2020, και βεβαίως και για τα δώρα στις επικουρικές, οι οποίες επικουρικές συντάξεις για τους μισθωτούς, κύριε Ευαγγελίου, είναι 1,350.000 μισθωτοί, οι οποίοι παίρνουν επικουρικές. Έχουμε 2 χρόνια τώρα που δεν αυξηθήκαν οι επικουρικές, δεν πρόκειται να αυξηθούν εις το μέλλον, και ακόμη και οι κύριες συντάξεις που αυξηθήκαν 3% φέτος, ήταν κάτω από τον πληθωρισμό. Επίσημα ο πληθωρισμός έκλεισε 3,6% το 2023. Αλλά η αύξηση ήταν 3%. Κάτω από τον επίσημο πληθωρισμό, και έρχεται μετά και η εφορία, έρχεται και η εισφορά αλληλεγγύης και περικόπτει αυτές τις 5. Κύριε Μέγα, σε ένα άρθρο σας πρόσφατα τονίζετε, αναφέρεστε μάλλον στις συντάξεις λόγω θανάτου, όπου λέτε ότι ο ΕΦΚΑ έχει καταχρεώσει τις χείρες. Τι ακριβώς συμβαίνει? Με βάση τον νόμο 4387, τον νόμο Κατρούγκαλο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, μετά την τριετία, αν ο χείρος ή η χείρα, κυρίως όμως, κυρία Ευαγγελίου, μιλάμε για χείρες, γιατί η πλειονότητα των λειπτών των συντάξεων λόγω θανάτου είναι χείρες, είναι γυναίκες. Λοιπόν, μετά την τριετία, αν εργάζεται ή εάν λαμβάνει σύνταξη από δικό της δικαίωμα, περικόπτεται. Ο ΕΦΚΑ έχει κόψει τη συντάξη των αγροτών, γιατί οι αγρότησες παίρνουν ελάχιστα χρήματα. Όταν η αγρότησα παίρνει σύνταξη και πεθάνει ο γέροντάς της, της κόβει τη σύνταξη από το γέροντά της μετά την τριετία, και από το δημόσιο. Για τις εργαζόμενες στον αστικό τομέα δεν τις κόβει. Με αποτέλεσμα, μια κυρία, μια γυναίκα χείρα, η οποία έχει δικιά της σύνταξη ή εργάζεται ακόμη, μετά την τριετία συνεχίζει και λαμβάνει τη σύνταξη του συζύγου, με αποτέλεσμα να πληρώνει παραπάνω εισφορά υγείας 6%, να πληρώνει παραπάνω τέλος εισφορά αλληλεγγύης, και να πληρώνει παραπάνω φόρο. Και στο τέλος
τη χρεώνει ως αχρεωστή τους καταβληθήσεις αυτές τις συντάξεις και θα τις ζητήσει πίσω γιατί έπρεπε να κάνει την περικοπή. Γιατί δεν την κάνει την περικοπή, γιατί δεν μπορεί ο ΕΦΚΑ, γιατί αδιαφορεί ο ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα πολλές γυναίκες, χιλιάδες γυναίκες, μπορεί και 150.000 περιπτώσεις, οι οποίες χρεώνονται μετά την τριετία με οφειλές στον ΕΦΚΑ και κάποια στιγμή ο ΕΦΚΑ θα έρθει να ζητήσει πίσω. Εάν δεν τα πληρώσουν, γιατί έχουν συσσωρευτεί ακόμα και 35.000 ευρώ σε χρέος, εάν δεν τα επιστρέψουν, αυτό θα βαρύνει τυχόν την περιουσία που έχει. Ένα διαμερισματάκι, ένα χωράφι που θα έχει χείρα. Για τα συνέπεια θα χρεωθούν τα παιδιά. Δεν θα μπορεί αυτό το περιουσιακό στοιχείο να το κληροδοτήσει τα παιδιά της. Για τα συνέπεια απαιτείται εδώ κοινωνική λύση. Ό,τι έγινε, έγινε. Από εδώ και πέρα να εφαρμοστεί ο νόμος, να αλλάξουν τα ποσοστά. Γιατί δεν μπορεί μια σύνταξη χειρίας να πηγαίνει στο 70% και μετά την τριετία να πηγαίνει στο 35%. Δηλαδή, τι μένει μετά. Ειδικά, αν είναι και μια σύνταξη του ΟΓΑ των 400 ευρώ, δεν μείνει τίποτα στο τέλος για να στηρίξουμε μια χείρα. Άρα, κοινωνικό να λυθεί με κοινωνικά κριτήρια το πρόβλημα και από εδώ και πέρα να αναπροσαρμοστούν τα ποσοστά στις συντάξεις χειρίας. Κύριε Μέγα, όσον αφορά τον πληθωρισμό, εκεί πια τι εικόνα έχετε, διότι η κυβέρνηση λέει ότι ο πληθωρισμός πέφτει. Πέφτει. Είναι εικονικό όλο αυτό ή πραγματικά ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν κάτι άλλο. Δεν μπορώ να συγκρατήσω το γέλοτα, γιατί το βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ, το βλέπουμε στο μανάβικο, το βλέπουμε στο κρεοπόλιο. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει, δεν πέφτει. Τι πέφτει? Πέφτει ο ρυθμός ανόδου. Δηλαδή ενώ πέρυσι, πρόπερσι ήταν 9, 10, 15% και τη διετία τα είδη πρώτης ανάγκης ανέβηκαν 35%. Με πρωταθλητή το λάδι, λόγω και έλλειψης, αλλά όλα τα προϊόντα ανέβηκαν. Αλλά τι κάνουν και αυτοί οι έμποροι, οι μεσάζοντες? Όταν ανεβαίνει το πορτοκάλι και περιμένουμε και εμείς στην Άρτα να πουλήσουμε καμιά κλούβα πορτοκάλι να βγάλουμε τα σπασμένα, μειώνουν την συμμετοχή του χυμού στο τελικά συσκευαζόμενο προϊόν. Δηλαδή, αν πάτε να δείτε την πορτοκαλάδα, έχει 2-3% χυμό πορτοκάλι. Αν δείτε το χυμό πορτοκαλιού που παλιότερα, αυτό τη συσκευασία, τη χάρτινη στο σούπερ μάρκετ, είχε 25%, πλέον ο χυμός έχει πέσει, ο φυσικός χυμός μέσα στο συσκευασία έχει πέσει στο 15%, έχει δηλαδή κερδίσει η ζάχαρη, το νερό και το καραμελόχρωμα. Αυτή είναι η περίπτωση. Λοιπόν, συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε στην Ελλάδα τον Μάρτιο αύξηση των τιμών κατά 3,2% επίσημα από τη Στατιστική Υπηρεσία. Εν σχέση με τον Φεβρουάριο αυξήθηκε 3,4% παραπάνω από τον Φεβρουάριο, που τον Φεβρουάριο είχε αυξηθεί 3% σε σχέση με τον Ιανουάριο. Το 2023 είχε αυξηθεί 15% σε σχέση με το 2022. Άρα μιλάμε για συνεχή αύξηση, όχι αποκλιμάκωση των τιμών. Αυξάνονται, απλά δεν γίνονται τα άλματα που είχαν γίνει στο παρελθόν. Αλλά όταν το λάδι έχει πάει εκεί που έχει πάει ή η φέτα έχει πάει 15 ευρώ το κιλό, ενώ το γάλα έχει πέσει το 1,40, το έχουν μειώσει την τιμή του γάλακτος, τότε καταλαβαίνετε ότι κάθε χρονιά θα ανεβαίνει πιο πάνω, είτε με το πρόσχημα των τιμών στα καύσιμα, είτε με το πρόσχημα των εργατικών, είτε με το πρόσχημα της εφορίας, οι μεσάζοντες από το χωράφι στο ράφι. Αυτοί που τα συσκευάζουν, αυτοί που τα εμπορεύονται, είναι ασύστολοι, είναι ανεξέλεγκτοι και το κέρδος τους, κυρία Ευαγγελίου, είναι ανελαστικό. Λέω εμπρός, το πήρα 10, θα το πουλήσω 20. Το πήρα 20, θα το πουλήσω 40. Το διπλασιάζει και το πουλάει. Αυτό που συμπιέζουν είναι τον αγρότη, τον παραγωγό προς τα κάτω, συμπιέζουν την τιμή του και από την άλλη πλευρά πιέζουν τον καταναλωτή και του αφαιρούν τα χρήματα του πορτοφόλιου. Θα μπορούσα να βάλω και άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, επειδή όμως σταθήκαμε περισσότερο στην οικονομία που, όπως είπα και στην αρχή, κύριε Μέγα, αυτή είναι και η καθημερινότητα των πολιτών και αυτό μας ενδιαφέρει. Όλα αυτά που αναφέρατε λίγο πριν, όλα αυτά τα προβλήματα εντοπίζονται, συζητιώνται καθημερινά και στη μικρότερη, αν θέλετε, ακόμη τοπική κοινωνία. Όμως οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει έναν αέρα. Αντίθετα, και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ συναγωνίζονται για τη δεύτερη θέση. Αυτά τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε μόλις τώρα, που είναι πάρα πολύ σοβαρά, δεν αποτυπώνονται στις επιλογές των ερωτώμενων. Το αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι καθημερινά. Ναι. Πρέπει και τα πολιτικά κόμματα να πούν το απλό. Γιατί κοστίζει τόσο ακριβά να ζεις στην Ελλάδα? Αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν μπορεί τα τρόφιμα, τα προϊόντα, τα ρούχα, να είναι, τα απορριπαντικά, να είναι πιο ακριβά στην Ελλάδα από ότι είναι στη Γερμανία.
Αυτό είναι απίθανο που συμβαίνει. Άρα πρέπει τα κόμματα να πούν αυτό. Δεύτερον, οι πολίτες θα στείλουν το μήνυμα. Δεν παίζουν τις εθνικές εκλογές. Στις εθνικές εκλογές θα είχαν διαφορετικές επιλογές. Επειδή είναι ευρωεκλογές, θεωρεί είναι πιο χαλαρές. Είναι πιο χαλαρές, θα απέχει σε μεγάλο ποσοστό, κακώς κατά τη γνώμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει όριμοι πολίτες είμαστε, κάθε επιλογή είναι σεβαστή. Αλλά θα υπάρχει και η αποχή, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα. Σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία δεν προβλέπω να έχει 3% μπροστά, δηλαδή 30-31, θα είναι 2, θα είναι κάτω από 30%, αυτό θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα. Και στην πορεία θα πρέπει να διαμορφωθεί μια εναλλακτική λύση με ραχοκουκαλιά. Τι θέλουμε να κάνουμε εναλλακτικά στην Ελλάδα εν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και την ακρίβεια. Να σας πω, την ακρίβεια είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα της οικογένειας. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε τα τέμπη. Βλέπουμε εκεί πέρα ότι ήρθαν κάποια χρήματα και δεν απορροφήθηκαν σωστά, γιατί κάθε υπουργός, αυτό αφορά και την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διαμόρφωνε τους όρους της λήψης των κονδυλίων για την σύμβαση 7-17 ανάλογα με ποια εταιρεία ήθελε να ευνοήσει. Μετά ήρθαν τα άλλα τα θέματα που έχουν σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Βλέπουμε την Ευρωπαία Εισαγγελία τώρα να παρεμβαίνει και για τον τρόπο με τον οποίο διατέθηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Βλέπουμε τώρα τον κύριο Καχρημάνη να λέει ότι κινδυνεύει η Εγνατία Οδός και σήμερα πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι κλείνει η σύρεγγα Μαλακασίου στην Πίνδο γιατί δεν γίνεται σωστή συντήρηση. Βλέπουμε το ΟΑΚΑ να κλείνει εδώ και 5-6 μήνες τώρα γιατί δεν γίνει σωστή συντήρηση του στεγάστρου Καλατράβα. Βλέπουμε λοιπόν μια κατάρρευση των υποδομών στη χώρα. Μόνο οι έμποροι και οι μεσάζοντες απομυζούν τον κόσμο. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Νομίζω ότι θα περάσουμε μερικούς μήνες με μια ακόμη κρίση, αλλά στο τέλος, ξέρετε τι λένε στο χωριό μου, μιας και μιλάμε για αρνιά, θα το βρει η γκαβή το αρνί. Κολλάει και με το Πάσχα. Ο κόσμος θα βρει το δρόμο, θα στείλει μήνυμα τώρα στις εκλογές και στο τέλος θέλει εναλλακτική λύση που να δουλεύει. Χορτάσαμε τα παχιά λόγια. Θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα. Από πού, με ποιον τρόπο, πώς θα φτιάξετε την Ελλάδα και με ποιους θα τη φτιάξετε την Ελλάδα. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε στομώσει. Δεν μπορεί να οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να μας λένε ότι δώσατε σε 10 οικογένειες 2,5 δισεκατομμύρια. Μόνο σε 10 οικογένειες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πού είναι η παραγωγή, πού είναι ο αγρότης. Από κοντά τα πολιτικά, από κοντά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Θα τα πούμε και από το στούντιο. Καλό βράδυ και θέλω αισιοδοξία παρά τα μαύρα μαντάτα.